τον ενδωδεκανήσιο Αγίων και να ψάλουμε τον Εσπερινό στην ανάμνηση των θυρανιξίων που τελέστηκαν όταν ήταν πλέον έτοιμος ο Ιερός Ναός της συνάξεως των ενδωδεκανήσιο Αγίων. Και όταν βρισκόμαστε σε ένα ιερό χώρο, η σχέση μας θα πρέπει να είναι έντονη και με το Θεό, αλλά και με τους ανθρώπους, γιατί αυτά τα δύο είναι ενωμένα. Πρέπει η σχέση αυτή των χριστιανών με το Θεό και τους συνανθρώπους να είναι μια σχέση η οποία έχει να κάνει με την κατάσταση της καρδιάς. Διάβαζα στα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη να λέει ο ίδιος πως σε μία στιγμή του αγώνα ήμουνα μαζί με τα παλικάρια και ήμασταν σε ένα παλιό κτίριο φυλαγμένοι εκεί χωρίς τρόφιμα, χωρίς πολεμοφόδια, χωρίς να περιμένουμε τίποτα από πουθενά και με τον εχθρό να ζυγώνει από κάθε πλευρά συνεχώς. Ήθελα να μιλήσω στα παλικάρια και να τους δώσω θάρρος, έλεγε ο Μακρυγιάννης, αλλά δεν ήξερα τι να τους πω. Και είπα μέσα μου, Θεέ μου, φανέρωσε με κάτι να πω στα παλικάρια για να μην χάσουμε όλοι τα λογικά μας. Και εκεί που το σκεφτόμουν αυτό και προσευχόμουν, βλέπω απέναντί μου ένα μυρμήγκι στο πάτωμα να προσπαθεί να τραβήξει ένα κόκο σιταριού που ήταν 3 με 4 φορές μεγαλύτερο από τον πόη του. Λέω λοιπόν στα παλικάρια με νόημα, κοιτάξτε. Και έτσι όλοι κοιτάγαμε το μερμήγκι που προσπαθούσε να τραβήξει τον κόκο του σιταριού και να τον ανεβάσει πάνω στη χαμηλή μάνδρα και να τον περάσει στη φωλιά του. Και αρχίζαμε να μετράμε πόσες φορές το μερμήγκι με το σιτάρι στο στόμα είχε φτάσει μέχρι τη μέση του τοίχου, λίγο πιο πάνω και έπεφτε ξανά στη γη. Και μετρούσαμε και είχαμε φτάσει να μετράμε 69 φορές που το μερμήγκι είχε φτάσει σχεδόν στην κορυφή του τοίχου αλλά δεν μπορούσε να ανεβάσει τον κόκκο του σιταριού. Και την 70η φορά το μερμήγκι ανέβασε το σιτάρι επάνω και άρχισε να το τραβάει προς τη φωλιά του. Τότε θυμήθηκα, λέει ο Μακρυγιάννης, γράφει μάλλον, αυτό που είχα διαβάσει στις Παροιμίες, στην Παλαιά Διαθήκη, που λέει εκεί ο συγγραφέας των Παροιμιών, «Ε, άνθρωπε, κοίταξε το μερμήγκι και τη ζωή του για να πάρεις παράδειγμα από τη δύναμή του και να συνεχίσεις». Και τότε λέει αυτός ο ήρωας του γένους μας, «Όλοι αναπτερωθήκαμε, γεμίσαμε δύναμη. Η πίστη στο Θεό μας έδωσε ελπίδα. Ήμασταν έτοιμοι να πολεμήσουμε, να σπάσουμε τις γραμμές του εχθρού, να βγούμε έξω από εκεί που ήμασταν εγκλωβισμένοι και να νικήσουμε στο τέλος όπως και έγινε». Αυτή είναι η ζωή των χριστιανών, αδελφοί μου. Οι κίνδυνοι είναι αυτοί που μας κάνουν να γινόμαστε καλύτεροι. Δοκιμάζουν την πίστη μας στο Θεό, που μας δίνουν τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να τα καταφέρουμε. Γιατί ο Θεός έτσι δημιούργησε τον άνθρωπο, για να τα καταφέρνει στο τέλος. Τον δημιούργησε με πάρα πολύ αγάπη και του έδωσε μέσα του την ίδια του την πνοή. Αυτό που εμείς μερικές φορές δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι που μας κρατάει, είναι η πνοή του Θεού, που εύχομαι σε όλους και στους πατέρες που είναι εδώ και σε όλους εσάς να μην χάσετε ποτέ, αλλά μάλλον να αυξάνει συνεχώς. Αυτή εδώ η προσπάθεια και αυτή η πίστη και η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι επίσης που μας έχει απόψε συναγμένους εδώ. Γιατί ο Μιχαλάκης, ο οποίος ξεκίνησε με πολύ πίστη να το στήσει αυτό εδώ το κάθισμα,
μαζί με όλη την οικογένειά του που τον συμπαραστάθηκε όσο μπορούσε, έχοντας στο πλευρό του αυτή την όμορφη, μεγάλη, άλλοτε μικρή, άλλοτε πολύ μικρή, αλλά πάντοτε ζωντανή ομάδα που τους ονομάζουμε Μαύρους Λύκους, οι οποίοι αφήνουν εδώ την ελεύθερη ώρα τους, πολλά από τα χρήματά τους, πολύ κόπο, αλλά επίσης το κυριότερο, πολύ ελπίδα και πολύ πίστη. Δίνουν τη δυνατότητα σε όλους μας να βρισκόμαστε εδώ, να χαιρόμαστε τον τόπο μας που είναι τόσο όμορφος. Ζούμε στον ωραιότερο τόπο του κόσμου, λέει ένας φίλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και τους πατέρες μου και όλους εσάς που είστε εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Επαρχή, που φτάσατε μέχρι εδώ, κύριε Ταξίαρχε. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Μαλιλή, για το δρόμο, για το νερό, για την παράσταση που συνεχίζει να μας βοηθάει όπως έκανε και ο Μιχάλης τόσο καιρό. Και ευχαριστούμε και εκείνο που δεν ξεχνάει ποτέ πως είναι εδώ η ενδωδεκανή σφάγη. Ευχαριστώ όλους σας όσοι κοπιάσατε. Και σας παρακαλώ να συνεχίσετε, γιατί αυτός ο τόπος χρειάζεται μεγάλη φροντίδα, μεγάλη αγάπη. Και σας παρακαλώ επίσης να προσεύχεστε και για την τοπική μας εκκλησία, να προσεύχεστε και για τον Πατριάρχη μας και για όλο το γένος, γιατί όλοι είμαστε ενωμένοι και όλοι χρειαζόμαστε τις προσευχές ο ένας του άλλου. Να είστε ευλογημένοι, χαρούμενοι, δυνατοί, γεροί και ακμαίοι. Και ευχαριστούμε επίσης τους ιεροψάλτες που τόσο όμορφα απέδωσαν τους ύμνους, γιατί αυτή η γιορτή είναι γιορτή όλων των Δωδεκανησίων και είναι γιορτή που θα πρέπει να τιμούμε και θα πρέπει να παίρνουμε από αυτήν πολύ δύναμη. Πολλά να έχεις.